Εντατική είναι η έλεγχη σε μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί για τη χρήση της μάσκας τα τελευταία 24 ώρα μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού. Χωρίς μάσκα δεν πάμε πουθενά. Όλο αυτό που γίνεται με την πελατεία, με τις μάσκες, με το κατά πόσον είναι υγιεινές ή ανθυγιεινές για μας τους εργαζόμενους στα 12 ώρα που καθόμαστε ή για τον κόσμο ο οποίος μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο, αυτό χρειάζεται μια δεύτερη σκέψη πάντα. Αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι πειθαρχούν στο μέτρο για να προστατευθούν από τον ιό, ενώ κάποιοι άλλοι το κάνουν για να γλιτώσουν το πρόστιμο. Δεν είναι λίγοι όμως και εκείνοι που αδιαφορούν και εκεί πολλές φορές ξεχνάει η κόντρα με τους οδηγούς ταξί. Τη σύγκρουση θεωρείστε την δεδομένη. Όλο αυτό το διάστημα και όσο ο κόσμος υποβάλλεται σε αυτόν τον καταιγισμό ειδήσεων, το ταξί παίζει πάλι το ρόλο του πεδίου μάχης. Τον πολύ εύκολο ρόλο που αντιμετωπίζουμε σε πολλές περιπτώσεις της καθημερινότητας. Την ίδια στιγμή ο οδηγός ταξί εμφανίζει μια άλλη εκδοχή και αναφέρει τον κίνδυνο που διατρέχει εάν κληθεί να μεταφέρει έναν πελάτη νυχτερινές ώρες και μην μπορώντας να δει τα χαρακτηριστικά του εξαιτίας της χρήσης μάσκας. Υπάρχει ένας κανονισμός της λειτουργίας του ταξί που λέει ότι πελάτη ο οποίος μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του δεν πρέπει να τον πάρει το ταξί. Και ας έρθει ο κύριος υπουργός, ας έρθουν τα όργανα να μας πούνε τι από τα δύο είναι το σωστό. Ο πελάτης με τη μάσκα ή εγώ που θα αρνηθώ να πάρω έναν πελάτη. Ο κορονοϊός όμως είναι εδώ και ως φαίνεται για πολύ καιρό ακόμη χρήση μάσκας και μέσα μαζικής μεταφοράς θα είναι απαραίτητα.